καλό υπάρχει και το κακό. Υπάρχει παράδεισος και υπάρχει κόλαση. Τη δύναμη να τη συγχωρήσω, μπήκα στη θέση του παιδιού που οδηγούσε. Γιατί και εγώ είμαι λάτρης των αυτοκινήτων και δυστυχώς και εγώ παρανομούσα, έτρεχα. Όχι τόσο πολύ βέβαια, αλλά μ' άρεσε και εμένα η ταχύτητα. Δεν ήθελε και το παιδί να πάθει τίποτα. Γι' αυτό το συγχώρεσα. Εσύ συγχώρεσες, θα μπω τώρα σε μια ερώτηση έτσι λίγο πιο δύσκολη, αλλά θέλω να τη θέσω. Την επόμενη μέρα που βγήκε στο τηλέφωνο αυτής εδώ της εκπομπής και κάναμε ένα διάλογο και στο ερώτημά μου αν συγχώρεσες, απάντησες αμέσως ναι. Υπήρξε κάτι, Ζήνα. Ναι, γιατί, κάτι υπάρχει νομίζω. Γιατί η διαφορά με τον κόσμο είναι ότι εγώ τους είδα όλους live μπροστά μου. Όταν βλέπεις ένα νεκρό μπροστά σου, δεν μπορείς, σε πιάνει ένα δέος. Είδα τέσσερις μπροστά μου. Δεν μπορούσα με την εικόνα και μόνο την άλλη μέρα να το βρίσω. Τους σταύρωσα και τους τέσσερις. Κατάλαβα ότι αυτό που έκανε δεν ήθελε να το κάνει. Παράνομος μεν, αλλά δεν θέλανε κι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι για τη στιγμή. Τη στιγμή που εσύ είσαι αβοήθητος και μόνος. Ναι. Γιατί...